διπλό. Υπάρχει ένα θετικό στην Ολιβραδιά. Νομίζουμε ότι το θετικό είναι ότι πετάχτηκε η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Έχει μια μεγάλη μείωση. Εμείς θεωρούμε ότι έχει πολύ μεγάλη συμβολή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτό το αποτέλεσμα. Και από ό,τι φαίνεται μπορεί να την πετάξετε εσείς και από την τέταρτη θέση. Και από την τέταρτη και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Αττικής, στον υποψήφιό της, στον Παναγιώταρο. Ναι. Τον έχουμε αφήσει και αρκετά πίσω. Ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει, νομίζουμε επιτεύχθηκε, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Γενικότερα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για το λαό. Παρά αυτή τη μικρή θετική, ας το πούμε έτσι, φωτεινή ηλιαχτίδα, δεν είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για το λαό, γιατί βλέπουμε μία οπισθοδρόμηση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι ένα θετικό αποτέλεσμα όταν βλέπουμε δύο κόμματα που εφαρμόζουν στρατηγικά την ίδια πολιτική, δηλαδή εφαρμόζουν τα περιβόητα ματωμένα πλεονάσματα, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής, το περιβόητο τρίτο μνημόνιο, όπου ο ένας πανηγυρίζει για τους νόμους που ψηφίζει ο άλλος και εν πολλοίς ψηφίζουν μαζί τους ίδιους νόμους. Δεν είναι θετικό το ότι ξαναζούμε σκηνές παλαιού δικοματισμού να επαναλαμβάνονται, να φεύγει ο ένας και να έρχεται ο άλλος, δηλαδή μια εναλλαγή στρατηγικά της ίδιας πολιτικής στις ίδιες καρέκλες. Αυτό δεν είναι θετικό. Λοιπόν, υπάρχει όμως περιθώριο να αλλάξει. Εμείς θεωρούμε ότι για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έδειξε σε αυτές τις εκλογές που έγιναν σε ένα ιδιαίτερα πολιτικό κλίμα που δεν θυμίζουν ευρωεκλογές, αλλά περισσότερο εθνικές εκλογές. Ήδη πάρα πολλοί συνομιλητές είπαν ότι είναι το πρώτο ημίχρονο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έδειξε αυτό το πολιτικό κλίμα όχι μόνο στοιχεία αντοχής, αλλά έδειξε στοιχεία ενίσχυσης. Αυτό εκφράστηκε στα ψηφοδελτιά του. Εκφράστηκε σε πάρα πολλές περιοχές όπου βρίσκεται τρίτο κόμμα και ενισχυμένο, όπως στο δυτικό τομέα της Αθήνας, στη Β' Πειραιά. Και αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπου θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και με τη δύναμη που μας έχει δώσει ο κόσμος, μια μεγάλη δύναμη με πάρα πολλούς εκλεγμένους πλέον σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, γιατί τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, μην ξεχνάμε, η σύνθεσή τους είναι από την πρώτη Κυριακή. Το ότι είναι πάρα πολλοί εκλεγμένοι κομμουνιστές, αγωνιστές, σύμβουλοι, είναι πολύ μεγάλη δύναμη για το λαό μας την επόμενη μέρα. Εμείς αυτή τη δύναμη κρατάμε. Κρατάμε και τα στοιχεία του εκλογικού αποτελέσματος και θα δώσουμε μια πολύ μεγάλη μάχη για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως όλα δείχνουν. Θα είναι είτε μικρότερη η προεκλογική περίοδος, δηλαδή ενός μήνα, είτε έστω και λίγο μεγαλύτερη, 2-3 μηνών. Όμως θα δώσουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Θα στηρίξετε κάποιον από τους υποψήφιους περιφερειάρχες που περνάνε στον επόμενο γύρο. Θα ήταν υποκριτικό να τους έχουμε καταδικάσει στην πρώτη Κυριακή και τώρα το βράδυ των εκλογών να βρίσκουμε χαρίσματα και διάφορες άλλες ενάρετες πτυχές τους. Λοιπόν, είναι υποκριτικό πάρα πολύ. Εμείς λέμε στους εργαζόμενους, στην νεολαία που μας στήριξε, ιδιαίτερα σε αυτές τις εκλογές και στην περιφέρεια της Αττικής, να κάνει το βήμα και την επόμενη Κυριακή να τους αποδυναμώσει. Να τους αποδυναμώσει ρίχνοντας το ψηφοδέλτιο που ρίξε και την πρώτη. Το κόκκινο γαρίφαλο. Εμείς γενικά δεν. Δεν θα πάει πουθενά όμως. Πώς δεν θα πάει. Το κόκκινο γαρίφαλο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Θα καταγραφεί κάποιος στην κάλπη. Πρέπει να εκλεγεί σαν για αυτό ένα άκυρο, σαν ένα άκυρο, αλλά που δίνει ένα σαφές μήνυμα και αποδυναμώνει μονομάχους που θα εφαρμόσουν την ίδια πολιτική. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής, τι συζητάμε, είναι ο κύριος Πατούλης και η κυρία Δούλου. Η κυρία Δούρου. Δηλαδή, τι να επιλέξει τώρα και τι να αφήσει. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι αποδυναμωμένη.